Σήμερα κλείνουμε τα 3 χρόνια, δεν είναι καλή επέτειος, είναι κακή επέτειος, για να σας προλάβω, από τη δολοφονία ενός αγαπημένου συναδέλφου και δικού μου, γιατί είχαμε διαγράψει χρόνια κοινής πορείας όταν έλεγα τα δελτία ειδήσεων στο Star, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις καθημερινές για κάποια χρόνια, με τον εξαιρετικό συνάδελφο και καλό παιδί, τον Γιώργο Καραϊβάζ. Πριν από τρία χρόνια τέτοια μέρα, κάποιοι έκοψαν το νήμα της ζωής του όταν γύρισε στο σπίτι μετά τη μεσημεριανή εκπομπή στην οποία συμμετείχε τότε του Star και κάποιοι τον δολοφόνησαν. Το θέμα είναι ότι 2 άνθρωποι βρίσκονται στη φυλακή. Μάθαμε για ένα συμβόλαιο 300.000 ευρώ κτλ. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι τελικά δεν έχουμε μάθει μέχρι στιγμής την αλήθεια ποιοι δολοφόνησαν, ποιος δολοφόνησε και για ποιο σκοπό τον Γιώργο Καραϊβάζ. Θέλω στο σημείο αυτό να συνδεθούμε απευθείας με την χείρα του Γιώργου Καραϊβάζ, τη Στάθα. Καλημέρα, Στάθα. Καλημέρα. Συλληπιτήρια. Δεν ξέρω τώρα μετά από 3 χρόνια είναι σωστή καλημέρα η λέξη αυτή. Βλέπω πίσω και, και το σκίτσο του Γιώργου. Θέλω να σε ρωτήσω, για σένα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχεις βέβαια το παλικάρι σου και παίρνεις έτσι κουράγιο 3 χρόνια μετά. Αν ρε παιδί μου, 3 χρόνια μετά, με 2 ανθρώπους στη φυλακή, εσύ έχεις βγάλει συμπέρασμα ή αρχές σου έχουν δώσει να καταλάβεις τι ακριβώς συνέβη, ποιος σκότωσε τον Γιώργο και για ποιο λόγο το σκοτώσαν? Εγώ από την πρώτη στιγμή, όπως είχα πει, δεν με αγγίζει το θέμα το ποιος το έκανε. Το γιατί το έκανε, είμαι πεπισμένη ότι η δολοφονία αυτή έχει γίνει λόγω της ιδιότητας του Γιώργου, λόγω αυτά που έγραφε και αυτά που έλεγε. Mm-hmm. Οι αρχές έκαναν το έργο τους, επιτέλεσαν το ρόλο τους και τώρα οι άνθρωποι αυτοί θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί αν όντως φταίνε ή όχι. Αυτό όμως που θέλω εγώ να επισημάνω και θέλω και τη βοήθεια όλων των συναδέλφων σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος είχε ένα καλό αποτύπωμα στη ζωή του, είναι ότι αυτό το έγκλημα πρέπει επίσημα πλέον από την κυβέρνηση, από την κοινωνία, από όλους τους φορείς να καταταγεί ως έγκλημα κατά της ιδιότητας του Γιώργου. Όπως όλοι γνωρίζουμε και από τα οικονομική έρευνα που έγινε στα στοιχεία μας και από όλα, ο Γιώργος δεν είχε καμία εμπλοκή πέραν της, με όλους αυτούς τους ανθρώπους, πέραν της εμπλοκής του ως δημοσιογράφος με την ιδιότητά του προκειμένου να λαμβάνει πληροφορίες όπως κάνουν όλοι οι συντάκτες με τους ανάλογους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω από το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Η ουσία λοιπόν για μένα είναι, δεν είναι ποιοι το σκότωσαν. Είναι να αποδεχθεί το κράτος το γιατί το σκότωσαν. Γιατί όπως όλους τους ανθρώπους τους οποίους τους έχουν σκοτώσει κατά το παρελθόν επιτελώντας ένα έργο, κάποιοι δυστυχώς λόγω των χρημάτων θα βρεθούν να κάνουν αυτό το είδε χθες έγκλημα και είναι τραγικό, είναι αξιολείπητη, δεν ξέρω αν είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω ποιοι είναι, mm-hmm. Να βιοπορίζεσαι μέσω αυτού του επαγγέλματος. Είναι το μόνο που εγώ θέλω να πω. Πρέπει όλοι σας, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι τα μέλη της ΕΣΥΑ, να διεκδικήσουμε μαζί να αποδοθεί φόρος τιμής στο Γιώργο και να καταταγεί το έγκλημά του ως έγκλημα κατά την ιδιότητά του, ως έγκλημα κατά τη δημοσιογραφική οντότητα. Αυτό και ισχύει. Σε ανθρώπινο επίπεδο, πώς είναι μια τέτοια απώλεια του ανθρώπου σου 3 χρόνια μετά? Δηλαδή ο πόνος αυτό που λέμε λιένεται καθόλου ή είναι το ίδιο βαρύς? Ο πόνος γίνεται μόνιμος, δεν λιένεται. Mm. Ο πόνος βαθαίνει και γίνεται μόνιμος. Όπως έχω πει, νιώθω πολλές φορές ότι στη ζωή μου δεν ήμουν ποτέ χαρούμενη και γυρνάω πίσω και σκέφτομαι υπέροχες στιγμές που είχαμε ζήσει και χαρούμενες και όλα αυτά. Η έλλειψη ενός ανθρώπου και ιδιαίτερα ενός ανθρώπου σαν τον Γιώργο δεν αναπληρώνεται, δεν μπορεί να σβήσει, δεν μπορεί να... και κάθε μέρα που δημιουργείται κάποιο καινούριο
θέμα στη ζωή μας, στην οικογένειά μας. Η έλλειψή του είναι πάρα πολύ έντονη. Είναι έντονη η έλλειψη της αγάπης του, είναι η έλλειψη της φροντίδας του, είναι η έλλειψη της δύναμής του, γιατί ο Γιώργος ήταν ένας δυνατός άνθρωπος, ένας δυνατός σύντροφος, ένας δυνατός σύζυγος, ένας δυνατός οικογενειάρχης. Στάθα, έχετε τώρα ένα παλικάρι που νομίζω πια είναι 22-23 χρονών, κάπου εκεί. Ναι. Πώς είναι, μιλάει για τον μπαμπά του, μιλάτε για τον μπαμπά, πώς είναι τώρα το παιδί, είναι και αγόρι? Εμείς είχαμε μια πολύ στενή οικογένεια. Mm. Η οικογένειά μας κινόταν γύρω από τον πυρήνα μας. Δηλαδή η οικογένειά μας ήταν ένας κόμπος και αυτό συνεχίζει και να είναι. Ο μπαμπάς μας είναι εδώ. Ο Γιώργος μας είναι εδώ μέσα ανάμεσά μας. Στάθα, συλληπιτήρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι δύναμη και δικαίωση ό,τι είπες. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε, να ακούγεται η φωνή αυτής της κοπέλας, ναι, της γυναίκας που στηρίζει πια τώρα την οικογένεια. Και το σημαντικότερο είναι ότι αυτή η οικογένεια θεωρεί ότι ο Γιώργος και η Στάθα και νομίζω ο Δημήτρης είναι το παιδί. Δημήτρης. Και ο Δημήτρης αισθάνονται ότι ο μπαμπάς, ο Γιώργος είναι. Αν θες να πούμε για την ιστορία Γιώργο, βρίσκονται για την δολοφονία δύο άνθρωποι ηλικίας 40 και 49 ετών. Πρόκειται για δύο αδέρφια, είχαν μια εταιρεία καθαρισμού. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι αυτή είναι η φυσική αυτούργη. Για τους ηθικούς υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια, δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν στοιχεία για να τους δέσουν. Λοιπόν.